Όσον έχουμε καλύψει τον κόσμο, θα ήθελα πριν ολοκληρώσουμε και κλείσουμε να απευθυνθείτε εσείς στην κάμερα που είναι απέναντί σας, στην τρία, ναι, και να πείτε στον κόσμο που αντιμετωπίζει πρόβλημα τι πρέπει να κάνει, πώς μπορεί να έρθει κοντά στην Εκκλησία και πώς μπορεί να βοηθηθεί. Ναι, επειδή όπως προείπαμε, όντως υπάρχουν τα μάγια και τα παραδέχεται η Εκκλησία μας και έχει ειδικές ευχές και εξορκισμούς για το θέμα της μαγείας, υπάρχουν και κανόνες. Ο 24ος κανόνας της Εναγκύρα Συνόδου και ο 61ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου που καταδικάζουν τη μαγεία και όλα τα παρεμφερή είδη της μαγείας, μαντεία, χειρομαντεία, αστρολογία, μέντιουμ και όλα τα σχετικά. Κάνω έκκληση, αγαπητοί τηλεθεατές, όλους σας, όσο μπορείτε να βρίσκεστε κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία. Υπάρχουν σκάνδαλα, υπάρχουν διάφορες καταστάσεις άσχημες στην εποχή μας, δεν αντιλέγω. Πριν όμως, ο Θεός είναι πανίσχυρος και δυνατός και μπορεί να εξαφανίσει και να διαλύσει κάθε είδος ενεργίας του δαιμονικού, των οργάνων του Σατανά και αυτού του Σατανά. Γι' αυτό κοντά στην Εκκλησία, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, νηστεία, προσευχή, το καταδύναμε ο καθένας και να είστε σίγουροι ότι δεν έχετε να πάθετε τίποτα. Και αν κάποια στιγμή πάθετε κάτι, πάλι κοντά στην Εκκλησία και μακριά από μάγους και από μέντιουμ. Πατέρα Μάξιμε, εγώ θα σε ευχαριστήσω. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα σας περιμένουμε. Και θα ήθελα να δώσω θερμά συγχαρητήρια, ναι, σας το είπα και προηγουμένως αυτό, διότι πιστεύω ότι είναι σχεδόν η μοναδική εκπομπή που έχω και παρουσιαστεί σε πάρα πολλές εκπομπές, σε όλα τα κανάλια, αλλά και έχω ακούσει από την τηλεόραση που τοποθέτησε τόσο σωστά και τόσο αντικειμενικά το θέμα. Θερμά συγχαρητήρια και σε εσάς και στην διεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλη την ομάδα που εργάστηκε, κυρίως στη Ζήνα Κουτσελίνη, την αρχισυντάκτρια της εκπομπής, η οποία και έστησε το θέμα αυτό και αγωνίστηκε μια ολόκληρη εβδομάδα για να καταφέρουμε να το φέρουμε εις πέρας μέσα στο μικρό χρόνο που διαθέτουμε μες στον πρωινό καφέ. Θα έχουμε μια συνέχεια όμως σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας και θα είστε και πάλι κοντά μας για να το ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, που μας βλέπετε και βλέπετε πρωινό καφέ κάθε μέρα, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μια πόλη καφετιέρα σας περιμένει και ένα ταξίδι στο Πύλιο. Δηλώστε συμμετοχή στο 6855-690-91 και 92. Η Χριστίνα Μαραγκόζη θα είναι κοντά μας μέχρι το τέλος, αλλά και η Έλληνα Κρήτα σε λίγα λεπτά.